Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο μεταναστευτικό, στον Εύρο και στα νησιά μας, στις εθνικές απειλές, η πατρίδα αντέδρασε, αμύνθηκε, οργανώθηκε και τελικά νίκησε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αποδεικνύουν τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πολιτικής μας, στη χώρα μας ανακτήσαμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού, με την αποσυμφόρηση να γίνεται πράξη σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνω ότι στη χώρα σήμερα λειτουργούν 34 δομές φιλοξενίας έναντι 121 πριν από 2 χρόνια. Σήμερα διαμένουν συνολικά στις χώρες μας, σε κάθε είδους δομές και διαμερίσματα, 34.000 αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων οι 3.700 στα νησιά μας, δηλαδή το 11%. Την ημέρα των εκλογών του 2019 διέμεναν συνολικά στη χώρα μας 82.000 αιτούντες άσυλο και στα νησιά μας το 21%, 17.000 άτομα. Επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ήταν διπλάσιο το ποσοστό των διαμενόντων στα νησιά και πενταπλάσιος ο απόλυτος αριθμός τους. Τότε τα νησιά μας είχαν γίνει αποθήκες ψυχών και το πόσημα ντροπής για τη χώρα μας. Σήμερα στην υπηρετική Ελλάδα διαμένουν 31.000 αιτούντες άσυλο έναντι 65.000 την ημέρα των εκλογών, απαντώντας σε όσους ισχυρίζονται ότι η αποσυμφόρηση των νησιών δημιούργησε συμφόρηση στην υπηρετική Ελλάδα. Οι ροές πλέον είναι πολύ μειωμένες. Φέτος θα είναι 8.000 αφίξεις έναντι 14.000 το 2020, έναντι 72.000 το 2019, έναντι πάνω από 1.000.000 το 2015. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου σήμερα είναι 45.000 έναντι 202.000 τον Ιούλιο του 2019. Ενώ η κατάσταση στη χώρα μας βελτιώνεται, το μεταναστευτικό παραμένει βασικό πρόβλημα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλαπλά μέτωπα. Παρατηρείται εμφανής προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου με στόχο γεωπολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Το βιώσαμε το 2020 στον Εύρο και στα νησιά μας. Το βιώνουμε ως Ευρώπη το 2021 στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Γεγονότα που αναπόφευτα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση. Γεγονότα που επηρεάζουν τη στάση της χώρας μας απέναντι στο νέο επικείμενο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Βασική επιδίωξη για τη χώρα μας είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στο δίκαιο δηλαδή διαμερισμό των επιπτώσεων της κρίσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αλλά συγχρόνως για την Ελλάδα το νέο σύμφωνο πρέπει να επιτύχει και ένα χαμηλό διαχειρίσιμο ύψος ροών και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με την ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά. Από την πρώτη στιγμή ακολουθούμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική με 2 συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Η φύλαξη των συνόρων μας είναι συνταγματική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της χώρας μας που οφείλουμε να εκπληρώσουμε. Πάντα με σεβασμό στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η χώρα μας δεν πρόκειται να γίνει ξανά η κερκόπορτα της Ευρώπης. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων συνδέθηκε με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και καταδικάστηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής ολοκληρώνεται. Εγκαινιάστηκαν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη Σάμο, στην Κο και στη Λέρο. Εγκαινιάστηκε η πρώτη ελεγχόμενη δομή στην Ενδοχώρα, στη Μαλακάσα. Το 2022 θα εγκαινιαστούν οι νέες δομές σε Χίο και Λέσβο και θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του κιτ φυλακίου. Ενώ σταδιακά όλες οι δομές της χώρας μας θα γίνουν κλειστές και ελεγχόμενες, ολοκληρώνοντας τα έργα υποδομής με περιμετρικές περιφράξεις, πύλες εισόδου και απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αποκαθιστούμε δηλαδή την εικόνα της πολιτείας στα μάτια των τοπικών κοινωνιών, προσφέρουμε ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλειας στους ωφελούμενους, στο προσωπικό μας και στις τοπικές κοινωνίες. Αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Νομοθετήσαμε φέτος την παράταση, τη μονιμοποίηση του νησιωτικού ΦΠΑ στα 5 νησιά που σηκώσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης,
ενώ παράλληλα πετύχαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας δοθεί το δικαίωμα το 2015 να επαναφέρουμε αυτό που μας στέρισε το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το νησιωτικό ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Αλλά όχι μόνο αυτό για τις τοπικές κοινωνίες. Θεσμοθετήσαμε ένα μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης των κατοίκων για ζημιές μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε προχωρήσει στην καταβολή ανταποδοτικών τελών και αποζημιώσεων από την 1η-1η του 2019 αναδρομικά και έχουμε εγκρίνει 71 έργα υποδομών σε 31 δήμους στο Ταμείο Αλληλεγγύης, δίνοντας συνολικά 55 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για ανάγκες της τοπικής κοινωνίας την περίοδο 2020-2021. Θέλω να τονίσω το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν είναι απέναντι στους μετανάστες ή στους ανθρώπους που πραγματικά βιώνουν κίνδυνο. Είμαστε απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Θυμίζω ότι πρόσφατα υποδεχθήκαμε 100 γυναίκες αξιωματούχους από το Αφγανιστάν με τις οικογένειές τους, συνολικά 700 άτομα που διέτρεχαν ψηλό κίνδυνο, με οργανωμένο τρόπο. Επιδείξαμε με αυτόν τον τρόπο τα αντανακλαστικά ανθρωπισμού της χώρας μας. Εξασφαλίζουμε οδούς νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα, προκειμένου να αποθαρρύνουμε όσους επιχειρούν να περάσουν το κατώφλι της παρανόμως, αλλά και τα δίκτυα λαθροδιακινητών που, όπως είπα, εκμεταλλεύονται την ελπίδα, εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο για οικονομικά ωφέλη. Στηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση με ωφέλιμο τρόπο για τη χώρα μας και με αληθινές προοπτικές ένταξης για τους ίδιους. Επίσης, καταφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια να πάρουμε πίσω τη διαχείριση των δομών που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δώσει σε ΜΚΟ και να αναλάβουμε τον έλεγχο των προγραμμάτων, σίτησης, στέγασης, οικονομικού επιδόματος από διεθνούς οργανισμούς. Ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση της πανδημίας και παρά τον υπερπληθυσμό που είχαμε στα νησιά μας το 2020, δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής σε δομές ετούντων άσυλων στα νησιά μας από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Παράλληλα, προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και της διαδικασίας ασύλου και της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης, με έμφαση στη διαφάνεια, στις βέλτιστες πρακτικές, στη διαχείριση των οικονομικών. Στον αντίποδα επί ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, η χώρα μας πήρε 2,07 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκε κατευθείαν σε ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. Ενώ για τις δαπάνες του ελληνικού δημοσίου καμία σύμβαση δεν ήρθε στη Βουλή βάσει της παραγράφου ΕΡΘ 9 του άρθρου 32 του κανονισμού της Βουλής. Ενώ εμείς έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή 5 συμβάσεις. Παράλληλα, καταργήσαμε τη διάταξη του άρθρου 96 του 4368 του 16 που επέτρεπε στο Υπουργείο Μετανάστευσης κατά παρέκκληση ανάθεση διαγωνισμών στο μεταναστευτικό. Πλέον ακολουθούμε τις κανονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και προχωρήσαμε σε διεθνείς διαγωνισμούς και συμφωνίες πλαίσιο, τη βέλτιστη διεθνή πρακτική για τις ανάγκες του Υπουργείου. Αξιοποιώντας τους πόρους των εθνικών προγραμμάτων των ταμείων, φέραμε επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ φέτος στη χώρα μας. Τώρα, το 2022 ο προϋπολογισμός κατανέμει στο Υπουργείο 93,3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 50 από τα 93 θα διατεθούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες της μεταναστευτικής κρίσης, είτε ως έργα υποδομών, είτε ως αποζημιώσεις κατοίκων. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπει 10 εκατομμύρια ευρώ για το εθνικό σκέλος, 120 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία καλύπτονται πολλά κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 21 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός προϋπολογισμός επιτυγχάνει την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και στοχεύει στη μετάβαση της χώρας μας σε μια νέα εποχή ισχυρής, εξωστρεφούς και βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Αντιμετωπίσαμε από το 2019 μέχρι σήμερα πολλαπλές κρίσεις, χωρίς τριαμβολογίες και με πλήρη συνέστηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει. Το οφείλουμε στους Έλληνες πολίτες, το οφείλουμε στη νέα γενιά, το οφείλουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μηταράκη. Κύριος κράτησε το λόγο του.